Είμαι ο Μάριος Λευθεριώτης και βρισκόμαστε στον χώρο που δημιούργησα πριν από χρόνια για τον καλλιτεχνικό κινηματογράφο. Λειτουργεί σαν ένα είδος μουσείου κινηματογράφου και φωτογραφίας, διότι εδώ θα δείτε τις παλιές μου κινηματογραφικές κάμερες των 16 και των 8 χιλιοστών, φωτογραφικές μηχανές με φιλμ από το 1930 και μετά, συστήματα λήψης και απεικόνησης τρισδιάστατων φωτογραφιών αλλά και ταινιών κινηματογραφικών και κάμερες εικονικής πραγματικότητας, λήψης και προβολής σφαιρικών ταινιών 360 μοιρών Virtual Reality. Ο χώρος επίσης λειτουργεί και για προβολή ταινιών, ακόμη και τρισδιαστάτων, με τα ειδικά γυαλιά, διότι διαθέτει μεγάλο κινηματογραφικό προβολέα 3D, πλήρη μεγαφωνική εγκατάσταση περιφερειακού ήχου surround sound 9 μεγαφώνων και μεγάλη πτυσσόμενη οθόνη 3x4 μέτρων. Μέχρι στιγμής είδαμε το χώρο στον οποίο υπάρχουν τα εκθέματα και γίνονται και οι προβολές και τώρα προχωράμε στο διπλανό δωμάτιο που είναι το δωμάτιο εργασίας και στο οποίο είναι το κομπιούτερ μαζί με όλα τα μηχανήματα τα οποία χρειάζονται για τη λειτουργία του χώρου. Το κομπιούτερ είναι τρισδιάστατο, όπως επίσης και η τηλεόραση, αλλά και ο προβολέας, ο κινηματογραφικός. Αυτές είναι μερικές φωτογραφίες που τράβηξα. Εδώ είναι το Guggenheim Museum, τη Νέα Υόρκη. Εδώ είναι στην Νότιο Αμερική, στο Rio de Janeiro, στη Βραζιλία, το Άγαλμα του Χριστού, το Ποντικό νήσι στην Κέρκυρα, και η Κίνα, το Σινικό τείχος. Αλλά επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω λεπτομερέστερα τους πληροφοριακούς πίνακες που βλέπετε γύρω σας και τα λοιπά εκθέματα. Αυτή είναι η ταινία μικρού μήκους που γύρισα το 1970, το Requiem, που τώρα έχει μετονομαστεί σε Requiem for Humanity, η οποία έχει συμπεριληφθεί στις 21 κλασικές ταινίες του κινηματογράφου που έγιναν από το 1902 μέχρι σήμερα, οι οποίες παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την DUCTAC, Dubai Community Theatre and Arts Center. Παρουσιάζει το κακό και το καλό, δείχνοντας το κακό με την βία διαμέσου των αιώνων, με χαρακτηριστική πρώτη εικόνα της ταινίας, το κεφάλι ενός πιθήκου, και τελευταία εικόνα, το ίδιο κεφάλι του πιθήκου να ξεπροβάλλει μέσα από το κράνος ενός αστροναύτη. Και το καλό, με τον εσταυρωμένο Χριστό σε απεικόνιση του Σαλβατόρ Νταλή, που έκοψε εδώ και 2.000 χρόνια την ιστορία του κόσμου στα δύο, στην πρόχριστου και μετά Χριστό. Η ταινία εισήγαγε στη βιομηχανία του κινηματογράφου νέο τρόπο γυρίσματος, με τη χρήση μικρών συνεχόμενων πλάνων και ανάλογη μουσική, που ονομάστηκε Flashing Pictures Editing Style και στα ελληνικά αργότερα διαδραστική εικονοληψία, που επιβλήθηκε στο μοντέρνο σινεμά και χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα. Ελέγχθη ότι ήταν προφητική της καταστροφής των δίδυμων πύργων από ορισμένα πλάνα που έχει με αεροπλάνα σε χαμηλή πτήση και κτίρια καταραίοντα.
Στην ανωτέρω αφίσα αναφέρονται τα στοιχεία της ταινίας, όπως επίσης και μια ανάλυση που μου ζήτησαν να κάνω ως δημιουργός της ταινίας. Στις φωτογραφίες εικονίζομαι εγώ με την Super 8 κάμερα που γύρισα την ταινία, τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, η Σοφία και ο Ολιβιέ, ένα μικρό Βιετναμεζάκι που ήταν από τον πόλεμο του Βιετνάμ που γινόταν το 1970 και μια φωτογραφία των δίδυμων πύργων που τράβηξα πολύ αργότερα το 1993, η οποία επειδή παρουσιάζει τους πύργους αχνά λευκούς σαν φάντασμα, ελέγχθη ότι και αυτή προϊόνιζε την καταστροφή τους. Σημειωτέων ότι η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε όταν έγινε η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα καταστροφής των πύργων. Εδώ βλέπουμε μια αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την Duk Tak που προείπαμε, όπου αναφέρονται τα ονόματα των σκηνοθετών με τις 21 κλασικές ταινίες τέχνης που έλαβαν μέρος, καθώς επίσης και οι ημερομηνίες που έγιναν αυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη ταινία με σενάριο που έγινε στην ιστορία του κινηματογράφου ήταν το 1902 το ταξίδι από τη γη στη Σελήνη του Ζορζ Μελιέ. Θυμηθείτε το Χιούγκο. Την γνωστή τρισδιάστατη ταινία του Μάρτιν Σκοτσέζε που είδαμε πριν μερικά χρόνια και που περιέγραφε με πολύ γλαφυρό τρόπο τη ζωή του σκηνοθέτη αυτού. Ακολούθησαν άλλες 20 ταινίες που διαμόρφωσαν τη γλώσσα του κινηματογράφου γνωστών σκηνοθετών όπως είναι οι Hans Richter, Man Ray, René Clair, Louis Buñuel, Fritz Lang, Alexander Korda, Maya Deren και άλλοι. Οι ταινίες αυτές χαρακτηρίστηκαν ως οι ταινίες τέχνης του κλασικού κινηματογράφου επειδή αφενός διαμόρφωσαν την εκφραστική του γλώσσα, τρόποι γυρίσματος, είδη πλάνων, απόδοση έντονων σκηνών, τεχνοτροπία στο μοντάζ κλπ. Και αφετέρου παρουσίασαν και μετέφεραν στο θεατή για πρώτη φορά κάποια ιδέα, φιλοσοφία ζωής, συναισθηματική κατάσταση και άλλα. Το όνομά μου στη λίστα αυτή και η ταινία μου το Requiem for Humanity αναφέρονται στην 8η θέση. Το έχω επισημάνει με ένα βελάκι για να το δείτε και έχει συμπεριληφθεί η ταινία μου αυτή στις κλασικές ταινίες τέχνης επειδή εισήγαγε στον κινηματογράφο το 1970 το νευρώδες γρήγορο γύρισμα που χαρακτηρίστηκε ως Flashing Pictures Editing Style και στα ελληνικά διαδραστική εικονοληψία και συγχρόνως απέδωσε με αυτό το στυλ τη βία διαμέσου των αιώνων σε αντιπαράθεση με το έκπληκτο και αγνό βλέμμα των μικρών παιδιών που είναι τα αθώα θύματα. Οι ταινίες αυτές προεβάλλονται συνεχώς επί 20 ημέρες στις αίθουσες της έκθεσης από 14 έως 25 Μαρτίου και 9 έως 15 Απριλίου του 2014. Δυστυχώς δεν με ειδοποίησαν να παρευρεθώ διότι πίστευαν ότι δεν βρίσκομαι στη ζωή και το έμαθα με τα 3 χρόνια. Αυτή είναι μια συνέντευξη που έδωσα στις 19 Αυγούστου του 2017 στην Μίνα Μπράντλεϊ από το διεθνές site VRTV του σφαιρικού κινηματογράφου. Ο σφαιρικός κινηματογράφος και η σφαιρική φωτογραφία ή άλλως η απεικόνιση virtual reality και ελληνικά εικονική πραγματικότητα ή απεικόνιση σε 360 μοίρες οριζόντια και 180 κατακόρυφα, δηλαδή απεικόνιση όλου του χώρου γύρω μας, είναι η καινούργια τεχνική που εισβάλλει ταχύτητα στον κινηματογράφο και την φωτογραφία και θα αλλάξει τα πάντα σε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Για αυτό το θέμα όμως, όπως και για την τέχνη του κλασικού κινηματογράφου,
Έχω γράψει ένα άρθρο που έχει αναδημοσιευθεί και από το ανωτέρω site VRTV την προηγούμενη της συνέντευξής μου σε αυτό, δηλαδή στις 18 Αυγούστου του 2017. Και μπορείτε να την διαβάσετε στην αφίσα αυτή, αλλά και στην κεντρική μου σελίδα στον ιστό. Στην συνέντευξή μου αυτή παρουσιάζει η Μίνα Μπράντλεϊ όλη την κινηματογραφική μου πορεία των τελευταίων 50 ετών, που πάντα αναζητούσα και αναζητώ καινούργιους εκφραστικούς τρόπους στην τεχνολογία, αλλά και την κινηματογραφική έκφραση για την δημιουργία ταινιών πρωτοποριακών, υπερβαίνοντας τα συνήθη καθιερωμένα. Έτσι περιγράφει το Requiem for Humanity που έκανα το 1970 και την καινούργια τεχνική γυρίσματος που εισήγαγε αυτό στον κινηματογράφο, το Flashing Pictures Editing Style. Εν συνεχεία περιγράφει τις 303 διάθετες φωτογραφίες που τράβηξα από τους Ολυμπιακούς του 2004 και την πρώτη ανάγλυφη τρισδιάστατη ταινία μου διάρκειας 40 λεπτών που γύρισα το 2011 για το Πάσχα στην Κέρκυρα. Μετά αναφέρεται στη δραστηριότητά μου ως Google Guide επίπεδου 6 και τις σφαιρικές 360 μοιρών φωτογραφίες μου της Ακρόπολης που δημοσίευσα με ρεκόρ θεάσεων τότε 12 εκατομμυρίων. Σήμερα όμως έχουν φτάσει το παγκόσμιο ρεκόρ για την Ακρόπολη των περίπου 38 εκατομμυρίων θεάσεων. Και στο τέλος επικεντρώνονται στις ταινίες που έχω γυρίσει του σφαιρικού 360 μοιρών κινηματογράφου. Έτσι αναφέρει την πρώτη μου ταινία, την Driving Style with Mozart, και περιγράφει μετά λεπτομερώς την Ακρόπολης Forever, που είναι μιας ώρας διάρκεια σφαιρική ταινία, υποδεικνύοντας πώς θα είναι οι σφαιρικές ταινίες μεγάλης διάρκειας του μέλλοντος. Τέλος, αναφέρει και τη σφαιρική μου ταινία Painting Exhibition και καταλήγει περιγράφοντας τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ. Σημειωτεών ότι όλες μου τις ταινίες, που είναι πάνω από 300, μπορείτε να τις δείτε στο κανάλι μου στο YouTube πολύ εύκολα. Γράψτε στο Google το όνομά μου με λατινικούς χαρακτήρες, Μάριος Λευτεριώτης. Θα σας βγουν πολλά αποτελέσματα. Τα δύο πρώτα θα είναι: το πρώτο, Μάριος Λευτεριώτης λατινικά και ελληνικά, και το δεύτερο θα είναι Μάριος Λευτεριώτης YouTube. Εάν πατήσετε το πρώτο, θα πάτε στην κεντρική μου ιστοσελίδα, από όπου μπορείτε να ανακατευθυνθείτε σε άλλες 50 και πλέον σελίδες που έχω δημιουργήσει στον ιστό και σε δεκάδες άλλους συνδέσμους και να μάθετε τα πάντα για μένα. Και αν πατήσετε τη δεύτερη επιλογή του Google, δηλαδή το Μάριος Λευτεριώτης YouTube, θα πάτε στο κανάλι μου στο YouTube, που εκεί θα πρέπει να πατήσετε πάνω τη λέξη βίντεος για να σας βγάλει και τις 300 ταινίες που έχω ανεβασμένες. Τέλος, αν γράψετε στο Google Μάριος Λευτεριώτης Photos, θα σας βγάλει το site μου με τις φωτογραφίες μου, όπου μπορείτε να δείτε πάνω από 5.000 φωτογραφίες που έχω ανεβασμένες. Και αυτή είναι η Λολίτα, η μασκότ του κινηματογράφου μας τέχνης. Επιστρέφοντας από την Άνδρο, μια φωτογραφία που τράβηξε η γυναίκα μου, που ήταν και αυτή φωτογράφος, και η Βενετία. Και οι δύο αυτές φωτογραφίες έχουν αποτυπωθεί επάνω σε ηλεκτρικό θερματικό σώμα του χώρου, που λειτουργεί με τον διακόπτη που είναι κοντά στην κάτω δεξιά γωνία του. Εδώ απεικονίζεται σε 650 παλαιά έγγραφα που το κείμενό τους είναι στα ελληνικά, ιταλικά ή αγγλικά, ανάλογα της εποχής που ήταν υποκατοχή η Κέρκυρα από την Βενετία ή την Αγγλία,
Η ιστορία του παλαιού σπιτιού μου στην Κέρκυρα, στο χωριό Γιαννάδες, που είναι από το 1631, όπως συνάγεται από τα έγγραφα αυτά που συγκεντρώθηκαν σε αυτό από τους προγόνους μου μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, όπως επίσης και από την πέτρινη επιγραφή που είναι πάνω από την είσοδό του και αφορά στην πρώτη ανακαίνιση που έγινε το 1829 Άνω Ντόμινι, όπως γράφει. Τα έγγραφα αυτά τα εδόρισα στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας μαζί με ένα βιβλίο που έκανα, στο οποίο συμπεριελήφθησαν όλα και μπορεί κανείς εκεί να τα δει και να τα επεξεργαστεί. Μπορεί όμως να τα βρει όλα και στον ιστό που τα έχω ανεβασμένα, αν επισκεφθεί την κεντρική μου ιστοσελίδα και πατήσει επάνω αριστερά την επιλογή Κορφού. Εδώ βλέπετε τα σχετικά δημοσιεύματα για την δωρεά αυτή που έκανα στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας και των 4 εφημερίδων της Κέρκυρας τον Απρίλιο του 2011. Από κάτω, αριστερά, έχω αναρτήσει το πρώτο έγγραφο των αρχείων που χρονολογείται από το 1632 και μία απόφαση στα Ιταλικά του τελευταίου δόγη της Βενετίας, Λουδοβίκου Μανίνου, της 7ης Σεπτεμβρίου του 1791, σε πάπυρο, που δικαιώνει τον προπάπου μου Γιώργο Λευτεριώτη σε μια κτηματική διαφορά που είχε με τον Γιώργο Βασιλάκη. Το όνομα Γιώργος Λευτεριώτης, στην απόφαση αυτή του Λουδοβίκου Μανίν, διαβάζεται κάτω αριστερά, το έχω περικλείσει σε ορθογώνιο με λευκές γραμμές. Σημειωτέων ότι τότε ο δόγης της Βενετίας ήταν τρόπιμπτυνά ο Άριος Πάγος για την Κέρκυρα, που ήταν υπό την ενετική κυριαρχία. Και κάτω δεξιά είναι η πρώτη σελίδα ενός από τα δύο παλαιά βιβλία που έχω, που είναι από τα πρώτα βιβλία που είχαν τυπωθεί στα ελληνικά στα τυπογραφεία της Βενετίας τον 17ο αιώνα. Αυτό που εικονίζεται είναι το «Αμαρτωλόν Σωτηρία», εκδοθέν το 1686, βιβλίων ωραιότατων, όπως γράφει, «συντεθέν η σκηνή των γραεκών διάλεκτων παρά αγαπίου μοναχού του Κρητός, του εν το Αγίο Όρη του Άθωνος ασκήσαντος». Και το άλλο βιβλίο είναι ιστορικό με τα γεγονότα που είχαν συμβεί στον τότε γνωστό κόσμο μέχρι τότε. Σημειωτέων ότι το σπίτι μου στην Κέρκυρα το έχω τώρα παραχωρήσει στις δύο ανιψές μου Όλγα και Μαρία Ράντου, οι οποίες τηρούν και συνεχίζουν τη μακραίωνη παράδοση της ιστορίας του. Και εδώ είναι δύο οικογενειακές φωτογραφίες. Στην επάνω είμαι με τη γιαγιά μου την Ελισάβετ από τη μητέρα μου στα Γιάννενα και στην κάτω είμαι με την νόνα μου την Μαγδαληνή, μητέρα του πατέρα μου από την Κέρκυρα. Εδώ σε αυτή την ενότητα βλέπουμε στον πρώτο πίνακα ένα δημοσίευμα της εφημερίδος των υπαλλήλων της Ιωνικής Τράπεζας για τη γυναίκα μου Φιλαρέτη, Έφη Λευτεριώτη, η οποία δυστυχώς έφυγε στην αρχή του 2020. Ήταν αρχιτέκτον και για πολλά χρόνια διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας της Ιωνικής Τράπεζας και πολύ αγαπητή από τους συναδέλφους της. Είχε ομορφιά ψυχής και σώματος και αυτό εκφράζεται παντιοτρόπως από τους συναδέλφους της στο αφιέρωμα αυτό. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα που μου έκανε στην κυριακάτικη της έκδοση στις 20 Ιουλίου του 2008 η Κερκυραϊκή Εφημερίδα Ενημέρωση. Παρουσιάζει συνοπτικά τις σπουδές μου στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών και μετά στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου και δίνει στη συνέχεια μερικά στοιχεία από την επαγγελματική μου καριέρα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και στην ΕΤΒΑ ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε άλλες θέσεις ευθύνης που διετέλεσα κατά καιρούς ως Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας Έλβα
και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Λονδίνο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού Δορυφόρων Χαμηλής Πτήσεως, Inmarsat. Στη συνέχεια περιγράφει την καλλιτεχνική μου ενασχόληση με τον κινηματογράφο και την φωτογραφία, αναφέροντας μερικές από τις πρώτες ταινίες μου και επικεντρώνεται κυρίως στις δύο ταινίες της Κέρκυρας που έχουν βραβευθεί και διακριθεί σε πολλά φεστιβάλ. Το νησί της Ναυσικάς που πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της ΕΛΕΚ και που δείχνει και το ράλι που γινόταν παλιά στην πόλη της Κέρκυρας και την Κέρκυρα σε 16 mm που προεβλήθη στο επαγγελματικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, πήρε χρυσό αστέρι στο φεστιβάλ Ten Best του Λονδίνου και μετάλλιο στο φεστιβάλ Κανών και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο φεστιβάλ της Μάλτας. Και καταλήγει κάνοντας ειδική μνήμα για την ενασχόλησή μου με την τριζιάστατη φωτογραφία και την δουλειά που έκανα τραβώντας τριζιάστατες φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, αναφέροντας για το βιβλίο μου «Η τρίτη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων» με τις 230 έγχρωμες τριζιάστατες φωτογραφίες του. Τέλος, δεν παραλείπει να αναφέρει και το αρχείο παλαιών εγγράφων της οικογένειάς μου που περιέγραψα προηγουμένως, αν και τότε δεν το είχα ακόμη δωρήσει στο ιστορικό αρχείο της Κέρκυρας. Και τελευταίος πίνακας στην ενότητα αυτή είναι ένα αφιέρωμα που έκανε στις 9 Απριλίου του 2018 στο έργο μου η τοπική εφημερίδα των Βρυλισσίων, Βρυλίσσια News, όπου αναφέρεται λεπτομερώς στο Requiem for Humanity και την διεθνή κατάταξή του μεταξύ των 21 κλασικών ταινιών τέχνης του κινηματογράφου, περιγράφει την τεχνοτροπία της διαδραστικής εικονοληψίας που εισήγαγε στο σινεμά το 1970, εν συνεχεία αναφέρεται στα πολλά εκατομμύρια επισκέψεων που έχουν οι σφαιρικές φωτογραφίες μου της Ακρόπολης, επίσης στα διάφορα βραβεία και διακρίσεις που έχουν πάρει κατά καιρούς οι ταινίες μου, περιγράφει τις τρισδιάστατες φωτογραφίες μου των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και το βιβλίο μου «Η τρίτη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας», αναφέρεται στα παλαιά έγγραφα της οικογένειάς μου στην Κέρκυρα και καταλήγει να δώσει πολλούς συνδέσμους για τις ταινίες μου και για πολλά κοινωνικά δίκτυα και φωτογραφικά sites που φιλοξενούν δικές μου στήλες. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών του 2004. Τράβηξα σε αυτούς τους αγώνες 700 περίπου διπλές τρισδιάστατες φωτογραφίες με ένα σύστημα που είχα φτιάξει μόνος μου, δύο φωτογραφικών μηχανών που δούλευαν συγχρόνως. Από αυτές διάλεξα τις 227 και τις περιέλαβα σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η τρίτη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων», το οποίο συνοδεύεται και με τα ειδικά γυαλιά που δείχνουν το τρισδιάστατο εφέ. Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το βρείτε και στον ιστό όπου το έχω ανεβάσει, αρκεί να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία που σας έχω ήδη υποδείξει και πατήσετε στην κεντρική μου σελίδα επάνω αριστερά την επιλογή 3D Photos. Αυτός είναι ο κινηματογραφικός προβολέας με τον οποίο θα κάνουμε σε λίγο προβολή. Και σε αυτή τη μεγάλη ενότητα βλέπουμε καταρχάς, εκτός από τον πίνακα του Art Cinema, δύο από τις συνθέσεις μου αφηρημένης τέχνης, οι οποίες και οι δύο συνθέσεις είναι επάνω στο δεύτερο ηλεκτρικό σώμα θερμικής ακτινοβολίας του χώρου. Αυτό
Αυτός ο πίνακας είναι μια άλλη αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Κλασσικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την Ντουκτακ. Εδώ οι 21 κλασικές ταινίες τέχνης παρουσιάζονται χρονολογικά από το 1902 που είναι η πρώτη ταινία «Ταξίδι στη Σελήνη» του Ζορζ Μελιέ μέχρι την τελευταία που έγινε το 1990 και είναι «Ο θάνατος του Σταλινισμού» του Ζαν Σβανκμάγερ. Έκτοτε δεν έχει αναγνωριστεί άλλη ταινία ως κλασική ταινία τέχνης του κινηματογράφου διότι έχει εξαντληθεί το θέμα των καινούριων τρόπων έκφρασης στην τεχνική του και απόδοσης νέων ιδεών και ψυχολογικών καταστάσεων. Η γλώσσα του κινηματογράφου έχει δηλαδή διαμορφωθεί πλήρως. Η δική μου ταινία, το Requiem for Humanity, επειδή έγινε το 1970, απεικονίζεται προτελευταία στον κατάλογο αυτό. Και βέβαια, παρεμβάλλονται όλες οι ταινίες που έγιναν από τους 21 σκηνοθέτες πρωτοπόρους της 7ης τέχνης που διαμόρφωσαν την κινηματογραφική γλώσσα βάσει της οποίας έγιναν όλα τα αριστουργήματα και όχι μόνο που παρουσιάζονται επί ένα αιώνα και πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό είναι ένα τρισέλιδο αφιέρωμα για τον χώρο αυτό που βρίσκεστε τώρα που είναι ένα από τα πρώτα home cinema που είχαν γίνει στην Ελλάδα που το έκανε το γνωστό περιοδικό High Tech τον Φεβρουάριο του 2002 στο υπαρίθμ 68 τεύχος του. Μπορείτε να το δείτε και να το ξεφυλίσετε. Και εδώ βλέπετε μια συλλογή φωτογραφιών μου σε διάφορες φάσεις της κινηματογραφικής και φωτογραφικής μου καριέρας κατά την διάρκεια των τελευταίων 60 ετών. Αυτό είναι το εικονοστάσιο του σπιτιού. Διακρίνεται το γνωστό Ευαγγέλιο του Σποραίος «Εξήλθε ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού» και τον υπέροχο ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου από την επιστολή του προς τους Κορινθίους, σύνθεση που μου χάρισε πριν πολλά χρόνια η απελθούσα Θεοπέμπτη Καζαντζή. Και αυτή η εικόνα είναι του Αγίου Γεωργίου, του γνωστού κερκυραίου ζωγράφου Γάμα Σίμα Σαμαρτζή το 1894. Αυτές είναι οι παλιές μου, σε άριστη κατάσταση όμως, μηχανές μου, των 16 και των 8 χιλιοστών. Η Bolex Λήψεως, και προβολής, η σύλμα προβολής Super 8 και η νύψο λήψεως Super 8. Επίσης μπορείτε να διακρίνετε το φορητό μαγνητόφωνο Ούχαρ που χρησιμοποιούσα για τις εκτός στούντιο λήψεις μου και αρκετό έντυπο υλικό. Έτσι, εδώ θα δείτε το περιοδικό high-tech που έκανε το αφιέρωμα για τον χώρο αυτό, το περιοδικό Movie Maker που δημοσίευσε τα αποτελέσματα του φεστιβάλ 10 Best του Λονδίνου, που ανακοίνωσε ότι η Κέρκυρα πήρε χρυσό αστέρι στον διαγωνισμό αυτό,
Το πρόγραμμα του 14ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από τις 24 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1973 που περιλαμβάνει και την Κέρκυρα, που προεβλήθησε αυτό, την φιλμογραφία των ελληνικών ταινιών της Αλίντας Δημητρίου, όπου περιλαμβάνεται στη σελίδα 105 με όλη τη σχετική πληροφόρηση το Ελεγείον ή Ρέγβιεν, όπως ελέγεται τότε το Ρέγβιεν for Humanity. Επίσης θα δείτε εδώ και την νεότερη έκδοση της Ιδίας Εγγραφέως με τίτλο «Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους» από το 1939 έως το 1992, όπου παρουσιάζει και το όνομά μου στις σελίδες 141 και 142, αναφέροντας όλα τα στοιχεία για τις ταινίες μου, το Ρέγβιεμ και την Κέρκυρα κλπ. Εδώ επίσης θα βρείτε και αναρρύθμιτα DVD που έχω κάνει για τις ταινίες μου. Δίπλα είναι μια κατασκευή που έχω φτιάξει ο ίδιος για να βλέπει κάποιος άνετα και χωρίς τα ειδικά γυαλιά τις τρισδιάστατες φωτογραφίες. Επίσης, στον χώρο αυτό θα δείτε και την κάσκα εικονικής πραγματικότητας που όταν τη φοράτε βρίσκεστε στον χώρο της δράσης και βλέπετε τις σφαιρικές ταινίες και φωτογραφίες των 360 επί 180 μοιρών σαν να βρίσκεστε και να κινείστε επί τόπου. Αυτό είναι το παλιό μας σπίτι πριν γίνει πολυκατοικία που έζησα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Αριστερά είμαι εγώ όταν ασχολούμαι με τη μουσική και έπαιζα λίγο βιολί και δεξιά είναι η γυναίκα μου η Έφη με μια αρχαία ελληνική ενδυμασία. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ διάφορα βραβεία, διακρίσεις και δημοσιεύματα για τις ταινίες μου κυρίως της περίοδου 1960, 70 και 80. Έτσι επάνω βλέπουμε το πρόγραμμα του 14ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που έγινε από 24 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 1973, στο οποίο προεβλήθη επιτυχώς η Κέρκυρα. Βλέπουμε επίσης σε ένθετο και απόσπασμα του προγράμματος που περιγράφει την Κέρκυρα. Δίπλα ακριβώς βλέπουμε απόσπασμα από τις σελίδες 606 και 607 του αγγλικού περιοδικού Movie Maker στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 1974 που ανακοινώνει ότι η Κέρκυρα πήρε το χρυσό αστέρι στον διαγωνισμό 10 Best του Λονδίνου, παραθέτει δε και την περιγραφή της ταινίας. Χαρακτηριστικό της περιγραφής αυτής είναι ότι στο τέλος της αναφέρει ότι η Κέρκυρα τους έκανε να θέλουν να επισκεφθούν το νησί αυτό. Πράγματι, αυτό έγινε το επόμενο καλοκαίρι που ήρθαν στην Ελλάδα με δικό τους πλοίο που είχε και αίθουσα προβολής ταινιών. Ήρθαν στον Πειραιά, μας προσκάλεσαν στο καράβι τους και μας έκαναν προβολή και ο εκδότης του περιοδικού, ο Τόνι Ρόουζ, ήρθε στο σπίτι μου στα Βρυλίσια την επομένη, φάγαμε, είδε ταινίες μου και τα μηχανήματά μου και περάσαμε ένα ευχάριστο απόγευμα συζητώντας για τον κινηματογράφο. Από κάτω αριστερά είναι το βραβείο που έλαβα για τη συμβολή μου με τη ταινία μου «Το Χόμπι» του 1967 στην ανάπτυξη παγκοσμίως της ανεξάρτητης παραγωγής ταινιών μικρού μήκους στο Φεστιβάλ Ταινιών που έγινε στις 30 Ιουλίου του 2009 στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Δίπλα είναι το Award of Merit που έλαβε η Κέρκυρα στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που έγινε στη Μάλτα στις 6 Νοεμβρίου του 1976.
Δεξιά είναι το χρυσό μετάλλιο που έλαβε η Κέρκυρα στις Κάνες στις 20 Σεπτεμβρίου του 1976 στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Κάτω αριστερά είναι ο πρώτος έπαινος που έλαβε τον Ιούνιο του 1969 η ταινία μου «Το Χόμπι», που είναι η πρώτη ταινία που έχω κάνει ξεκινώντας την κινηματογραφική μου καριέρα, στον 3ο Πανελλήνιο Κινηματογραφικό Διαγωνισμό Έρασης Τεχνών, με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον γνωστό Έλληνα συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο Τζαβέλα. Και δεξιά είναι το πρώτο βραβείο που έλαβε το Νησί της Ναυσικάς στις 16 Μαΐου του 1970 στο 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ερασιτεχνικού Κινηματογράφου, σε μια αξέχαστη βραδιά στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην πλατεία Καρίτσι, με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής τον Γιώργο Κάρτερ. Και από κάτω είναι διάφορα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, της βραδινής, της απογευματινής, των νέων, του προγράμματος της ραδιοτηλεόρασης κλπ. Για τις ταινίες μου που έγιναν κατά τη δεκαετία του 70. Εδώ βλέπουμε μια ανταπόκριση του 2013 από το Buenos Aires της Αργεντινής. Συγκεκριμένα, κατά το ταξίδι μας στην Νότια Αμερική το 1996, είχα τραβήξει στο γνωστό κέντρο ταγκό Casa Blanca μια φωτογραφία του τραγουδιστή Ricardo Pereira Chicui και φόντο μια μεγάλη φωτογραφία του Carlos Gardel, την οποία ανέβασα στο Photonet και σε άλλα διεθνή φωτογραφικά sites. Την φωτογραφία αυτή την βρήκαν οι ιδιοκτήτες του κέντρου, την μεγάλωσαν και την έβαλαν να κοσμεί την είσοδο του κέντρου. Σε μια επίσκεψή του στο κέντρο αυτό, ο Αργεντινός δημοσιογράφος Αλμπέρτο Ραζόρε είδε τη φωτογραφία, διάβασε την υπογραφή μου Μαρλέφ κάτω δεξιά, έψαξε και με βρήκε στο ίντερνετ και συμπεριέλαβε το δημοσίευμα που βλέπετε σε ένα αφιέρωμά του για τον διάσημο Αργεντίνο τραγουδιστή ταγκό του Μεσοπολέμου, Κάρλος Γκαρντέλ. Ο Αλμπέρτο Ραζόρε, όπως θα δείτε, κάνει ειδική μνήμα στο Requiem for Humanity, δημοσιεύοντας και την φωτογραφία μου, και αναφέρει επιλέξει για μένα ότι θεωρείται ως ο πρωτοπόρος του κινηματογράφου τέχνης και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο, και αυτό πριν το 2014 που συμπεριελήφθη η ταινία μου αυτή στις κλασικές ταινίες τέχνης του κινηματογράφου, στην έκθεση που έγινε στο Ντουμπάι από τη Ντουκτακ. Ακριβώς από επάνω είναι ένας τεράστιος πίνακας του χώρου αυτού που βρισκόμαστε, σε αφηρημένη τεχνοτροπία, που κοσμεί το τρίτο θερματικό σώμα του χώρου. Και από επάνω είναι οι φωτογραφίες της μητέρας μου και του πατέρα μου, και ακριβώς από κάτω έχω αναρτήσει το σπαθί του πατέρα μου που βλέπετε στη φωτογραφία του ως αξιωματικού. Και τέλος, το σύνολο αυτό που βλέπουμε στη δεξιά πλευρά του τοίχου διακρίνουμε επάνω αριστερά τις τρεις εμφανίσεις μου που έκανα στην τότε ασπρόμαυρη ελληνική τηλεόραση της ΕΡΤ. Έτσι, σε δύο αποκλειστικές για τις ταινίες μου εκπομπές του, η εκπομπή «Το ελληνικό ντοκιμαντέρ» και η ταινία «Μικρού μήκους» της Ελευθερίας Ντάνου στις 7 και στις 14 Μαρτίου του 1974, παρουσίασε τις δύο ταινίες μου «Την Κέρκυρα» και το «Requiem for Humanity», κάνοντας πλήρη ανάλυση των ταινιών, και συγχρόνως στη δεύτερη εκπομπή στις 14 Μαρτίου
παραβρέθηκα και εγώ, όπου έδωσα λεπτομερή συνέντευξη για τις ταινίες μου και τον κινηματογράφο. Η άλλη εμφάνισή μου στην τότε τηλεόραση έγινε το 1976 μαζί με άλλους τρεις σκηνοθέτες που συζητήσαμε με συντονίστρια τη γνωστή εκφωνήτρια της τότε ελληνικής τηλεόρασης Κέλλη Σακάκου για την ταινία μικρού μήκους και τον κινηματογράφο. Η φωτογραφία είναι από αυτή την εκπομπή όπου βλέπετε την Κέλλη Σακάκου και εμένα πριν από 44 χρόνια. Από κάτω ακριβώς στους δύο πίνακες βλέπετε τον Δημήτρη Μπέη, τότε Δήμαρχο Αθηναίων, που μου επιδίδει το τιμητικό δίπλωμα που βλέπετε από κάτω στον επόμενο πίνακα και το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων για τη συμμετοχή μου με την προβολή του Requiem for Humanity που είχα προσκληθεί να κάνω στις εορταστικές εκδηλώσεις του 1984 για τον εορτασμό για τα 150 χρόνια της Αθήνας ως πρωτεύουσα της Ελλάδας. Και τελείως κάτω θα δείτε όλη τη συνέντευξη που έδωσα στην εκπομπή της Ελευθερίας Ντάνου, το ελληνικό ντοκιμαντέρ και η ταινία μικρού μήκους στις 14 Μαρτίου του 1973, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Πάνθεον, στο τεύχος του Υπαρίθμ 542 της 7ης Μαΐου του 1974. Δεξιά επάνω βλέπετε το email που μου έστειλε η Google που μου δηλώνει ότι οι φωτογραφίες μου που έχω ανεβάσει στους χάρτες της Google, κυρίως σφαιρικές της Ακρόπολης, έχουν μεγάλη επιτυχία αφού συγκέντρωσαν μέχρι το 2020 περίπου 38 εκατομμύρια θεάσεις, βοηθώντας όλον αυτόν τον κόσμο να επιλέξει σωστά τους προορισμούς στα ταξίδια του. Από κάτω ακριβώς είναι άλλη μία αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Κλασσικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την Τούκτακ με τις 21 κλασικές ταινίες τέχνης όλων των εποχών. Μπορείτε να δείτε το Requiem for Humanity σε κατάταξη και με χρονολογική σειρά παραγωγής του αλλά και με σειρά αναφοράς των σκηνοθετών των ταινιών όπου το όνομα το δικό μου διακρίνεται στην 8η θέση. Και τέλος, τελευταίος πίνακας είναι ένα δημοσίευμα από την επαγγελματική μου καριέρα όταν ήμουν διευθυντής κατασκευών στη Βιπέντβα, η οποία είχε την ευθύνη κατασκευής όλων των βιομηχανικών περιοχών της Ελλάδας. Το δημοσίευμα αυτό είναι της εφημερίδας Express της 4ης Φεβρουαρίου του 1983 και αφορά μια συνέντευξη που έδωσα στον δημοσιογράφο της εφημερίδας ως τεχνικός διευθυντής της εταιρείας σχετικά με την προκατασκευή που είχαμε αρχίσει τότε να εφαρμόζουμε επιτυχώς στα κτίρια των βιομηχανικών περιοχών που κατασκεύαζε η ΕΤΒΑ. Τελειώνοντας την περιήγησή μας στον χώρο αυτό, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και το βιβλίο μου Fingerprints, αποτυπώματα, που περιέχει 500 φωτογραφίες από τις 5.000 που έχω τραβήξει. Σας έχω δώσει ήδη οδηγίες πώς μπορείτε να τις βρείτε στον ιστό και μάλιστα να τις κατεβάσετε εάν θέλετε.
Κάπου εδώ τέλειωσε η περιήγησή μας στο χώρο αυτό. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Θα αποζημιωθείτε όμως από την προβολή που θα ακολουθήσει. Δεν σας αποκαλύπτω ποιο θα είναι το θέμα της προβολής. Θα είναι πάντως κάτι σχετικό με αυτά που είδαμε και είπαμε απόψε εδώ γύρω. Και βέβαια είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε εδώ σε αυτό το χώρο και να κάνω μια ειδική παρουσίαση για εσάς. Υπάρχουν πάνω από 200 ταινίες, ένα αρχείο με πάρα πολλές ταινίες, όλων των ειδών, κανονικές, τρισδιάστατες, μεγάλες παραγωγές γνωστών σκηνοθετών, ντοκιμαντέρ, IMAX ευρείας οθόνης και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμη και για παιδιά υπάρχουν ταινίες. Τώρα θα προχωρήσω και θα κατεβάσω την οθόνη, θα χαμηλώσουμε τα φώτα και θα αρχίσει η προβολή. Γεια σας και περιμένω να σας δω εδώ. Thank you.
Φεύγετε αξέχαστες στιγμές, χάνεστε εικόνες αγαπημένες, το πέρασμά σας όμως μ' άγγιξε και το άρωμά σας με μέτησε. Στερνή μέρα στο νησί της Γαλήνης σβήνεις. Την επομένη ξεκίνησα μόνος μου για ψάρι. Περπατούσα αρκετή ώρα και είχα απομακρυνθεί από το χωριό. Ο ήλιος έγινε και είχα ένα παράξενο συνέστημα. Αισθάνθηκα μια ζάλη. Είχα την εντύπωση ότι δεν ήμουν μόνος. Ο ήλιος με τύφλωνε και ένας ακαθόριστος θόρυβος με ενοχλούσε. Ήταν ένα παράξενο μονότονο βούισμα.
Έβγαινε η γίτσα από τον πορτόν και ερχόταν ένας άνθρωπος και την είδε τη γάτα και έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω της και δεν μόνο αυτό, αλλά τα γατάκια της που ήθελαν και γάλα που τη θέλανε για να πιούν και το γάλα τους, ψοφίσανε και αυτά. Spin Span. Αγνή φυσική μαρμελάδα σε 5 φρούτα. Spin Span. Χωρίς συντηρητικά και χρώμα. Σήμερα θα φάμε κρέας. Με πουρέ όμως. Γι' αυτό πήρα 1 κιλό πατάτες. Τις ξεφλουδίζω. Τις βράζω. Τις περνάω από τη μηχανή. Ό,τι θέλει λέει, αφού έφτιαξες πουρέ Knorr. Μα φυσικά. Να ταλαιπωρούμε με πατάτες, αφού υπάρχει ο υπέροχος πουρές Knorr. Λουί Ζελέ Γιώτης, το γλύκισμα με τις λιγότερες θερμίδες. Τα μόσου του μιλάνε χαρούμενα τρελά. Έλα να τα πάρεις και τα σου πω πολλά. Τα μόσου του σου λένε Τελεβιζιόν, τελεβιζιόν. Πόσο μ' αρέσει. Μα πιο πολύ αγαπώ τις μασχάλες. Τελεβιζιόν, αγαπώ τις μασχάλες. Τελεβιζιόν, τελεβιζιόν. Κύριε Μίζο, τι να τον κάνω, είναι κατά μαύρο. Τον έπλυνες γερά, τον έπλυνες καλά. Thank you.
Ενεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να κοπούν. Και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες, με λάτρευες πίστα. Και με αγνώ, και με αγνώ φιλούσες.
ήρθατε στη γιορτή της Αθήνας. Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Citizens of the world, welcome to Athens. Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce. Olympic Games, welcome back to Greece. Ολυμπιακοί αγώνες, καλώς ήρθατε σπίτι σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
φωτοδόχων λαμπάδα της εσκότη φανίσα. Ορώμεν την Αγίαν Παρθένο. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν απαντάς. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτή. Βλέπουμε το σύμπαν όλο, πώς εξελίσσεται όλο το σύμπαν. Το σύμπαν εξελίχθηκε εδώ και 14 δισεκατομμύρια χρόνια και στην τελική του κατάληξη έφτασε να παρουσιαστεί ο άνθρωπος. Όλα είχαν δημιουργηθεί, είχαν αυτοματιστεί ώστε να έρθει να βγει ο άνθρωπος. Εάν πούμε λοιπόν ότι αυτό που βγήκε και λέγεται άνθρωπος έχει μια συνέχεια, την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς, αλλά συνεχίζεται μετά το θάνατο, δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται στη γη, παίρνει ορισμένες εμπειρίες. Και μετά το θάνατο τους κουβαλέει αυτές τις εμπειρίες μαζί του και συνέχεια συνεχίζει η εξέλιξη σε κάτι ανώτερο. Παίζει ρόλο λοιπόν, εάν δεχτούμε αυτή τη θεωρία, το πώς θα ζήσει αυτή τη ζωή. Αν τη ζήσει με έναν τρόπο αυτόματο, με έναν τρόπο ουδέτερο, με έναν τρόπο
εγωιστικό, δεν έχει συνέχεια η ζωή του μετά. Και βέβαια είναι αυτό που λένε, ότι εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε το σύμπαν. Διότι μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι υπάρχει σύμπαν. Ναι. Και το προχωράνε ακόμα και λένε ότι ο άνθρωπος είναι η συνείδηση του σύμπαντος. Ναι, ναι, ναι. Όπως στον άνθρωπο μέσα υπάρχει κάποιο κέντρο κάπου που λέει τη λέξη εγώ. Mm-hmm. Και όταν λες τη λέξη εγώ, λες εγώ ο Μάριος, εγώ mm-hmm. η Μαριάννα. Ξέρεις ότι είσαι εσύ η Μαριάννα mm-hmm. που μιλάς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι και ο άνθρωπος για το σύμπαν. Mm-hmm. Είναι η συνείδηση του σύμπαν. Mm-hmm. Αυτή η συνείδηση λοιπόν επεκτείνεται, μεγαλώνει, αυξάνεται, τελειοποιείται. Το ρίξαμε στην πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία συζήτηση. Σήμερα από το Γαϊδουράκι φτάσαμε στα δύο αυτοκίνητα ο καθένας μας. Γίναμε τα διφάγα πλάσματα της πρώτης ευκαιρίας. Γίναμε καταναλωτές. Και το αύριο το νομίζαμε πάντα καλύτερο, γιατί έχουμε την τεχνολογία. Το αύριο όμως έγινε ένας εφιάλτης. Όχι μόνο για την Ελλάδα που καταραίει, αλλά για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Καταλάβαμε λάθος τη λέξη πρόοδος και πέσαμε στη φάκα της πλεονεξίας, της αρπαγής, του άκρατου εγωισμού. Και για όλα φταίνει άλλοι, αλλά οι άλλοι είμαστε εμείς. Εμπρός λοιπόν, ολοταχώς προς τα πίσω. Πιο πίσω όμως, τότε που δεν είχαμε ηλεκτρισμό και τηλεόραση. Όχι βέβαια, αυτά δεν φταίνε σε τίποτα. Προς τα πίσω μέσα μας, προς την απλότητα, προς την ανθρωπιά, προς την αγάπη. Ποιος τα ακούει όμως αυτά σήμερα? Μόνο το χρηματιστήριο μας ενδιαφέρει. Άφησέ τον αυτόν. Είναι γραφικός. Ναι. Γραφικός μεν, αλλά απίστευτα περιγραφικός. Thank you.